word is smart. Η ζωή του στην Πολωνία δύσκολη και σκληρή. Και τα παιδικά του χρόνια γεμάτα σημάδια. Από παιδάκι στα λάδια και τις μουτζούρες, καθώς πήγαινε σε σχολείο για μηχανικούς εργοστασίων. Όλη την ημέρα στις μηχανές, με μια βρώμικη φόρμα που του έσκησε την ψυχή. Η καλή νεράιδα τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στο γήπεδο και την μπάλα, τη μεγάλη του σωτηρία. Ο καλός θεός της μπάλας όμως τον έστειλε στην Ελλάδα. Τον Δεκέμβριο του 89, μετακόμισε από τη Ρούχ Χορζόφ στο Παναθηναϊκό. Όσοι είδαν το λεπτό παιδί με το μουστάκι, πίστεψαν ότι είναι ένας από αυτούς που έρχονται και φεύγουν. Ο ίδιος απλώς έκανε όνειρα. Teraz chciałbym jeszcze właśnie podnieść swoje umiejętności właśnie tutaj w Grecji, w Panathinaikosie. On λέει ότι είναι 25 χρονών και η καριέρα του ήταν μόνο στην Πολωνία και θα ήθελε να προσφέρει και να μάθει εδώ πολλά στο Παναθηναϊκό. Ο σκοπός του είναι να προσφέρει πολλά στην ομάδα και δεν είναι το βασικό ποιος βάζει τα γκολ, αλλά ότι κερδίζει η ομάδα. Πολύ γρήγορα έκανε τους πάντες να τον μάθουν. Το όνομά μου είναι Ξέστος Βαζέχα. Δεν ήξερε ποτέ, ούτε έμαθε, για τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Και τα απέφευγε, μεγάλα και μικρά, όπως ο διάολος στο λιβάνι. Εγώ παίζω στο γήπεδο. Και έμεινε σε αυτό, μόνο σε αυτό. Τις ώρες της μοναξιάς γέμιζαν η γυναίκα του Γιώλα και ο γιος του Αρκάδιος. Η μοίρα είχε παίξει ένα παράξενο παιχνίδι. Με τη γυναίκα του γεννήθηκαν την ίδια μέρα, 17 Νοεμβρίου του 64, στο ίδιο μεευτήριο. Έμειναν στο ίδιο δωμάτιο, αργότερα στην ίδια γειτονιά, πήγαν στο ίδιο σχολείο, την ίδια τάξη και φυσικά παντρεύτηκαν. Το μόνο που μπορούσε να τους χωρίσει ήταν η δική της αδυναμία να σκοράρει με τον ίδιο τρόπο. Αλλά Βαζέχα, Βάρζιχα κανονικά, ήταν ένας, μόνο ένας. Ο άνθρωπος που μπορούσε να σκοράρει με χίλιους τρόπους. Με το δεξί, με τα αριστερό, με βολίδα, με πλασέ, διαγώνιο στην κίνηση, με κεφαλιά, χωρίς ή με μπιλιάρδο. Τέτοιος χαρισματικός σκόρ με τόση διάρκεια δεν βγήκε στην Ευρώπη. Και δεν είναι βλαστήμια. Γιατί ποιος φορ στάθηκε όρθιος και στην πρώτη γραμμή επί 11 χρόνια, ποιος είχε τόσο μεγάλη γκάμα. We're
Δολοφονικά και με κεφάλι δηλητήριο. Ζούσε, ζει ακόμα δηλαδή, για τα μεγάλα παιχνίδια. Ο κυρίαρχος των ντέρμπι.
φυσική αδυναμία του, μακαρέ.